Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι συνδρομητές της Citavision, πολύ καλό σας πρωινό από το κοινοτικό στάδιο της Παρεκκλησιάς, εδώ όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας για το Super Cup γυναικών της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου 2017-2018 μεταξύ των Apollon Ladies και της Barcelona FA, μια ομάδα η οποία πέρσι ήταν για πρώτη φορά στο γυναικείο πρωτάθλημα. Οι Apollon Ladies, οι οποίες από το 2009 έχουν κατακτήσει όποιο τίτλο υπήρχε στις εγχώριες διοργανώσεις. Αυτά έτσι για μια εισαγωγή. Να πάμε εντάχει κάτω στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όπου μας περιμένει ο καλός συνάδελφος Ανδρέας Σταύρου. Έχει έτοιμο ρεπορτάζ. Ανδρέα, ο λόγος σε εσένα, σ' ακούμε. Ανδρέα, έχουμε κοντά μας τον αναπληρωτή πρόεδρο των Apollon Ladies, τον Γιώργο Παπαγεωργίου, να μας κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά και με το παιχνίδι, αλλά και γενικά με τους στόχους της ομάδας την φετινή περίοδο. Γιώργο, πρώτον πυλών η νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Με τον αγώνα του Super Cup να ξεκινάει σήμερα, ποιοι είναι οι στόχοι στην φετινή περίοδο για τον Apollon Ladies? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Οι στόχοι της Apollon Ladies είναι γραμμένοι από την αρχή κάτω. Είναι σε όσες διοργανώσεις εγχώριες παίρνουμε μέρος, ο στόχος μας είναι να τις κερδίσουμε όλες. Το έχουμε καταφέρει από το 2009 και εντεύθεν. Έχουμε κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους και αυτός είναι ο στόχος μας και για την καινούργια της σεζόν. Για την καινούργια σεζόν θα ήθελα να πω ότι προβλέπεται να είναι η πιο συναρπαστική, το πιο συναρπαστικό γυναικείο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Οι ομάδες έχουν γίνει 10, έχουν μπει ομάδες μέσα όπως η Ομόνια, το Θόηλα Κατάμιας, ο Απόλλων Λιμκιών. Έχουν επενδύσει στα γυναικεία τμήματα τους, έχουν φέρει παίχτες και από το εξωτερικό αλλά και χώρους παίχτες γνωσμένης αξίας, ψηλής αξίας. Η Μπαρσελόνα, η ομάδα η οποία ξεκίνησε την περσινή σεζόν, φέτος έχει ενισχυθεί σημαντικά. Βλέπει πιο ψηλά από την τρίτη θέση που τερμάτισε πέρσι. Το ίδιο και η ομάδα της Αμμοχώστου. Έτσι προβλέπεται ότι θα είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Citavision και την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία με τον τρόπο της, με το ότι θα δείχνουν έναν παιχνίδι κάθε αγωνιστική, προβάλλουν το γυναικείο ποδόσφαιρο και θα το βάλουν σε όλα τα σπίτια της Κύπρου. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα σας στον σημερινό αγώνα. Πάμε τώρα, Ανδρέα, και στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, τον Λάκη Γενεθλίου, για να μας κάνει και αυτός κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι και για την χρονιά. Κύριε Λάκη Γενεθλίου, ξεκινάει η ποδοσφαιρική χρονιά με τον αγώνα του Super Cup σήμερα κόντρα στις μόνιμες πρωταθλήτριες τα τελευταία χρόνια της Apollon Ladies. Πώς βλέπετε εσείς από τη δική σας πλευρά την χρονιά και τι περιμένετε από την δική σας ομάδα? Καλημέρα και από μένα και στον κόσμο που μας βλέπει και στον κόσμο που μαζεύτηκε εδώ στο γήπεδο. Επίσημη έναρξη σήμερα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Να ευχηθώ και στις ομάδες σήμερα αλλά και στις υπόλοιπες κυπριακές ομάδες καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Εμείς φέτος τη δεύτερη μας χρονιά στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Σίγουρα είχαμε τον χρόνο να δουλέψουμε πολύ καλύτερα. Θεωρούμε ότι έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αποτελούμε και από ξένες αλλά και από Κύπριες και μικρά ταλέντα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε το κυπριακό προϊόν. Ήδη στη σημερινή εντεκάδα έχουμε δύο ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμα φτάσει τα 17 τους χρόνια. Οι προσδοκίες μας μπορώ να πω ότι φέτος είναι υψηλές και στόχος είναι ένας τίτλος, τουλάχιστον τη φετινή χρονιά. Να δούμε τον τακτικό σχηματισμό με τον οποίο θα ξεκινήσει το παιχνίδι η ομάδα των Apollon Ladies. Παρελθόν από την ομάδα Ιστού, τη Μανταλένα Χρήστου θα είναι στην εστία. Μολίν, Καπέλη, Ιορδάνους και Κινοσίδου από δεξιά προς αριστερά η τετράδα στην άμυνα. Σιδηρά και Μπιόρκ οι δύο στα χαφ. Αγιάν και Νέμεθ οι δύο στα άκρα της επίθεσης και η Λάουρα Ρούς στην κορυφή της επίθεσης. Θα δούμε τώρα και τακτικό σχηματισμό για την Barcelona FA. Η Κουτσόφτα, η Εύα Κουτσόφτα θα είναι στην εστία. Μαρία Ιωάννου στο δεξί άκρο της άμυνας. Η Τουμάζου στο αριστερό. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο η Εμπρέ και η Φατού. Η τριάδα στον χώρο του κέντρου Ακαφού, Άντρια Μιχαήλ και Έλενα Αριστοδήμου. Έλο και Σταυριάννα Αντωνίου οι δύο στα άκρα της επίθεσης και η Φρίτα στην κορυφή της επίθεσης σε ένα σχηματισμό 4-3-3. Σωστά ο Δημήτρης Κυριάκου. Θα εκτελέσει και πάλι η Φατού, εκεί όπου ελέγχει η Ιορδάνους και η Κικινοσίδου πιέζεται
η ακραία μπακ των Ladies. Πάει να γίνει το λάθος, κερδίζει η Φρίτα. Τώρα η σέντρα στην περιοχή με το κεφάλι. Η Μολίνα απομακρύνει. Η Λαγκόνια θα μαζέψει δεύτερη μπάλα. Απομάκρυνση από την Σιδηρά ψάχνοντας την Αγιάν. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στην Αγγλίδα. Προϊόν των Ακαδημιών της Everton. Αγωνίστηκε και στην Chelsea. Η Έλο μπαίνει στην περιοχή. Προσπαθεί να ξεφύγει από την Μπιόρκ. Τώρα το σούτ. Η μπάλα κοντράρει στην Ιορδάνου. Απομακρύνει η Σιδηρά για την Ρους, η οποία προσπαθεί να ξεφύγει. Πολύ καλή άμυνα. Έτοιμη η Ακαφού να στείλει στην περιοχή της Μανταλένας Χρήστου. Χτελείται με μπόλικη δύναμη το κόρνερ. Απομακρύνει η Μολίν. Το σούτ από απόσταση. Μπάλα κοντράρει και πάλι καταλήγει στα πόδια της Ροσέλα Γιάν. Και πάλι η Αγγλίδα σκόραρε πάρα πολλά γκολ στην ευρωπαϊκή προσπάθεια φέτος των Ladies. Είπαμε, αγωνίστηκε στις μικρές ομάδες της Everton και της Chelsea. Εδώ υπάρχει φάουλ από την Σιδηρά, οπότε ευκαιρία να πάμε τώρα για ένα σχόλιο στον συνάδελφο Ανδρέα Σταύρου. Ανδρέας, ακούμε. Βλέπουμε, Ανδρέα, την Βαρσελόνα FM μέχρι στιγμής να είναι πιο επικίνδυνη όποτε βγαίνει σαν αντεπιθέσεις. Ο προπονητής της Apollon Ladies, ο Πανίκος Κίμωνος, φαίνεται προβληματισμένος από την παρουσία της εκεί στο Μάλας. Πάση με την Έλο, η μπάλα περνά έξω, μπορείς να συνεχίσει. Από ένα κόρνερ για τις δύο ομάδες. Η Ορδάνους για την Κινοσίδου και πάλι η Ορδάνους είναι αυτή που θα σεντράρει. Η Φρίτα θα απομακρύνει σε πρώτο χρόνο. Η Ακαφού σε δεύτερο. Επανέρχονται οι Ladies. Λαγκόνια με το κεφάλι η Μαρία Ιωάννου. Το σούτ στη συνέχεια πάνω από την εστία από την Μολίν. Ίσως η καλύτερη τελική προσπάθεια μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά για την ομάδα του Πανίκου Κίμωνος, τον οποίο βλέπουμε τώρα. Είναι και πάλι αρχηγός της Barcelona FA για να εκτελέσει η Μαρία Ιωάννου. Με μπόλικη δύναμη στην περιοχή, Μαρτίνα Καπέλη απομακρύνει. Δεν μπόρεσε εκεί η Ακαφού στον χώρο του κέντρου. Επανέρχονται ωστόσο οι φιλοξενούμενες. Η πάσα εδώ για την Φρίτα βγαίνει και μαζεύει η Μανταλένα Χρήστου. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση της πάσας. Στο δέξω στο 21ο λεπτό στο Super Cup βλέπουμε εδώ την πρώτη φάση, εδώ που άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής της αναμέτρησης. Μια κεφαλιά η οποία φεύγει έξω δίπλα από την εστία της Μανταλένας Χρήστου από την Φρίτα. 22 λεπτά, πατά καλύτερα η Barcelona FA, πολύ καλύτερα κατά κρίβιαν στον αγωνιστικό χώρο. Από όλων Ladies, οι οποίες έχουν, όπως είπαμε νωρίτερα, κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους από το 2009 και έπειτα. Θέλουν να συνεχίσουν σήμερα αυτό το σερί στο Super Cup της αγωνιστικής περίοδου 2017-2018. Δύο ομάδες που τα είπαν στον περσινό τελικό κυπέλλου με τις Ladies να κερδίζουν 5-0 την Barcelona FA. Επαναλαμβάνουμε, στην παρθενική της χρονιά στο γυναικείο πρωτάθλημα η Barcelona FA με 10 ομάδες το φετινό γυναικείο πρωτάθλημα. Να δούμε την προσπάθεια και να αναφέρουμε και το πρόγραμμα της προεσαγωνιστικής. Η παλιά εδώ στην περιοχή θα μαζέψει εύκολα στο 23 η Μανταλένα Χρήστου. Ετοιμάζεται λοιπόν η Ορδάνους να επαναφέρει με το φάουλ το οποίο κέρδισαν νωρίτερα οι Ladies. Δεν μπορεί η Σιδηρά στον χώρο του κέντρου. Ακαφού θα γυρίσει την κατοχή πίσω στην Εμρέ. Μεγάλη παλιά και πάλι με το κεφάλι κυρίαρχος εκεί στο κέντρο της άμυνας η Ιορδάνους. Κρατάει η Ανδρία Μιχαήλ για την Έλο. Πάει να πιέσει η Λορέτα Νέμεθ. Υπάρχει εσωτερική αλλαγή της Apollon Ladies. Η Λορέτα Νέμεθ έχει έρθει στο δεξιά ακρό της μεσοεπιθετικής γραμμής και αριστερά πλέον η Ροσέλα Γιάν. Με την Σιδηρά να μεταβιβάζει τώρα στην Αγγλίδα.
κάνει βήματα προς τα πίσω, θέλει να κλείσει την προσπάθεια της η Μαρία Ιωάννου, συνεχίζει η Ροσέλα Γιάν. Να δούμε αν το πλάγιο είναι για λογαριασμό των Ladies, όχι για την Barcelona FA. Πάμε τώρα για μια δεύτερη βόλτα κάτω στον αγωνιστικό χώρο και στον συνάδελφο Ανδρέα Σταύρου. Ανδρέα, ακούμε. Οι δύο προπονητές, Ανδρέα, είναι συνεχώς όρθιοι από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι και τώρα, δίνοντας συνεχώς οδηγίες. Αυτός που είναι πιο έντονος και πιο προβληματισμένος είναι ο προπονητής των Apollon Ladies, ο Πανίκος Κιμονός. Είναι χαρακτηριστικό το ότι έχει αλλάξει και θέσεις στην τριπλέτα της επίθεσης μεταξύ των Ρους, Αγιάννα και Κινοσίδου. Έχει αλλάξει θέσεις αυτές τις τρεις παίχτριες, προσπαθώντας να αλλάξει κάτι στην επιθετική προσπάθεια που κάνει η δική του ομάδα για να φτιάξει ευκαιρίες απέναντι στην Barcelona FA. Τα βρίσκουν σκούρα στις τέσσερις παίχτριες. Αντρέα, να δούμε εδώ την προσπάθεια και να σου ξαναδώσω τον λόγο. Η παλιά εδώ στην περιοχή θα καταλήξει στην Μανταλένα Χρήστου. Ετοιμάζεται η σιδηρά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ το οποίο κέρδισαν οι Apollon Ladies. Δίνει οδηγίες η Εύα Κουτσόφτα. Έτοιμη για την εκτέλεση η Δανάη Σιδηρά. Με μπόλικη δύναμη επιχειρεί απευθείας από τεράστια απόσταση η Σιδηρά να παραβιάσει την εστία της Κουτσόφτα. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει σε κόρνερ για τις Ladies. Και εκεί Κινοσίδου κατευθύνεται για να εκτελέσει το κόρνερ για την Apollon Ladies. Κατευθύνεται και πάλι κοντά η Λαγκόνια. Τώρα θα σεντράρει μετά την κοντινή πάσα. Ανέβηκε η Αγιάν για το κεφάλι. Η Ορδάνου σε ένα γύρισμα. Αλλά θα περάσει πάνω από την εστία της Κουτσόφτα στο 31. Και ενώ παραμένει το 0-0, θυσίασε αυτό και την κίτρινη κάρτα η Φαντού για να σταματήσει την αντεπίθεση των Apollon Ladies. Εκτελέστηκε εδώ από την Σιδηρά. Έχασε την μπάλα στον αέρα η Κουτσόφτα. Με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει Μαρτίνα Καπέλη. Παλαμβάνουμε, αδερφή του κεντρικού αμυντικού της Νέας Σαλαμίνας, του Γκράση. Επικίνδυνα εδώ στην περιοχή Αγιάν. Το γύρισμα η Ακαφού θα βάλει το σώμα όσο χρειαζόταν για να καταλήξει εύκολα η μπάλα στα χέρια της Εύα Κουτσόφτα. Δεξιά άκρα πάνω των Ladies. Σιδηρά. Μπάλα πάει πίσω στην Ιορδάνους. Έχουμε περάσει εδώ και δευτερόλεπτα στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Κάθετη πάσα για την Έλλο. Η Φρίτα είναι στην περιοχή, το γύρισμα η Καπέλη απομακρύνει πρώτης Μανταλένας Χρήστου, η οποία δεν έκανε έξοδο. Και στην συνέχεια μπάλα καταλήγει έξω, κατοχή για την ομάδα των Ladies και την Μανταλένα Χρήστου. Βλέπουμε σε επανάληψη, είναι στην ίδια ευθεία λογικά εκεί με την Μαρτίνα Καπέλη, η Έλλο όταν παίρνει την μπάλα. Η Καπέλη, να δούμε εδώ την προσπάθεια από την Apollon Ladies και να δώσουμε τον λόγο στον συνάδελφο Ανδρέα Σταύρου. Λαγκόνια για την Λορέτα Νέμεθ, επικίνδυνα η Apollon Ladies μπροστά, η παλιά Αγιάν, ευκαιρία, το πλασέ, απόκρουση από την Κουτσόφτα σε κόρνερ. Η πιο μεγάλη ευκαιρία για τις Apollon Ladies έρχεται στο 42ο λεπτό. Βλέπουμε σε επαναληπτική προβολή την παλιά της Λορέτα Νέμεθ, δεν μπορεί η Ρους, κατεβάζει την μπάλα, σταματά σωστά η Ροσέλα Γιάν, το σιούτ όμως θα βρει αντίπαλο την Κουτσόφτα, η οποία έστειλε σε κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε και θα φέρει ακόμη ένα, το δεύτερο στην σειρά για την Apollon Ladies, ενώ εσείς βλέπετε σε επανάληψη την πιο μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης μακράν για την Apollon Ladies. Πάμε να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Και πάλι λογικά θα είναι κοντινή εκτέλεση με την Σιδηρά και την Λαγκόνια κοντά στην μπάλα. Όχι, εκτελεί απευθείας αυτήν την φορά η Σιδηρά. Η μπάλα στο δοκάρι. Η Αγιάν, γκολ! Ενώ έχει σταματήσει η φάση, πρέπει να έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Εδώ η εκτέλεση. Μπάλα χτυπά στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού.
Στην συνέχεια έχει χρεωθεί η Ρους το επιθετικό φάουλ των γυναικών και σε εσάς κύριε Βασιλείου και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, άστρα. Ακούσαμε λοιπόν και τον Άντρο Βασιλείου, τον τεχνικό της Εθνικής Ομάδος Γυναικών της χώρας μας. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο μέρος. Όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα ο συνάδελφος Ανδρέας Σταύρου, να δούμε εδώ την προσπάθεια με την Φρύτα, το σουτ, γκολ! Να που ξεκινάμε γκολ το δεύτερο ημίχρονο για την Μπαρτσελόνα FA, μια πρώην ποδοσφαιρίστρια των Ladies. Η Φρύτα θα εκτελέσει την Μανταλένα Χρήστου και θα πετύχει το 0-1. Κατευθύνεται για να πανηγυρίσει στον πάγκο με τον Αλέξη Χριστοδούλου και τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί. 0-1 λοιπόν με την Φρύτα στο 47ο λεπτό. Πάμε να δούμε σε επανάληψη την φάση. Φεύγει παλιά από τον χώρο του κέντρου η Φρύτα στην πλάτη της άμυνας των Apollo Ladies. Πολύ όμορφο το διαγώνιο σούτ, κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Μανταλένα Χρήστου. Η μπάλα καταλήγει στο βάθος της εστίας των Apollo Ladies για το 0-1 της Μπαρτσελόνα FA. Ένα γκολ το οποίο έχω την εντύπωση σαν σε καλό σημείο οι Ladies, με Ρους και Λαγκόνια να μένουν κοντά στην μπάλα, επικρατέστερη για να εκτελέσει η αρχηγός με το αριστερό πόδι. Μετρά τα βήματα η Ρους, εκτελεί απευθείας στα χέρια της Κουτσόφτα, η οποία μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια στο 54. Πέρασε την μπάλα από το τείχος η Ρους. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη. Περνά την μπάλα από το τείχος, είναι όμως εκτελεσμένος στο κέντρο της εστίας, εκεί όπου η Κουτσόφτα με δεύτερη προσπάθεια θα, όπου κέρδισε το φάουλ. 8 με 10 τα φάουλ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Η Άντρια Μιχαήλ και η Φρύτα πίσω από την μπάλα. Η Φρύτα απευθείας, η μπάλα χτυπά στο σώμα της Κικής Κινοσίδου. Συνεχίζεται η προσπάθεια της Μπαρτσελόνα FA. Η Σιδηρά θα απομακρύνει σε πλάγιο. Δράση από το Ολλανδικό πρωτάθλημα, φύτε σε PSV Eindhoven. Στην ίδια ώρα Bonavento Lazio από Cita Vision Sports 1 και HD. Και Ισπανικό μπάσκετ στις 1:30, Μπαρτσελόνα Μούρθια από Cita Vision Sports 2. Δράση από μηχανοκίνητο αθλητισμό στις 2. Από Cita Vision Sports 6, ζωντανά η τελευταία ειδική διαδρομή του Rally Ουαλίας. Να δούμε εδώ την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα FA. Το shoot, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της Μανταλένας Χρήστου. Καλή τελική προσπάθεια από την Σταυριάννα Αντωνίου. Πάμε να δούμε σε επανάληψη. Η παλιά της Φρύτα δεν μπόρεσε η Yellow. Μπάλα κατέληξε πίσω στην Σταυριάννα Αντωνίου, το shoot της οποίας χτύπησε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της έτοιμη να μεταφέρει την εκτέλεση στην περιοχή της Μανταλένας Χρήστου, η οποία βγαίνει, η μπάλα ευνηδίασε εκεί την Φρύτα, η οποία ωστόσο γίνεται κατοχός της μπάλας. Η σέντρα από την Εμρέ, η Ορδάνους πήγε να κάνει το λάθος, η μπάλα κολλά στην περιοχή, η Έλο υποδεικνύεται σε θέση offside. Σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια της Μπαρτσελόνα FA με την Έλο. Υπόδειξη offside από τον βοηθώ. Εδώ όταν γίνεται η παλιά είναι σε θέση offside, και στην συνέχεια όταν η μπάλα κοντράρισε στην ποδοσφαιρίστρια της και καταλήγει στην ίδια, ορθή υπόδειξη από τον συνεχίζει με κατοχή προσωρινά η σε Μπαρτσελόνα FA. Θα αποσπάσει η Κικινοσίδου για την Μπιόρκ, κάνει κίνηση η Νέμεθ, τώρα για την Ροσέλα Γιάν, σταμάτησε για να μην βγει σε θέση offside. Τώρα η Νέμεθ είναι μόνη στο δεύτερο δοκάρι Ρους. Πάσα για την Αγιάν. Το shoot goal. 1-1. Συνεχίζει από εκεί που έμεινε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια η Ροσέλα Αγιάν. Και στο 72ο λεπτό πετυχαίνει το Apollon Ladies Barcelona FA 1-1. Εδώ η Αγγλίδα νίκησε την Εύα Κουτσόφτα.
Και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Βλέπουμε σε επανάληψη. Περίμενε η Λορέτα Νέμεθ. Πέρασε την μπάλα για την Ροσέλα Γιάν. Κοφτή τρίπλα και σούτ. Θα στείλει την μπάλα στην οροφή των δικτύων της Κουτσόφτα και θα πετύχει το 1-1. Άλλα 18 λεπτά συν της η Σιδηρά, η οποία μεταβιβάζει για την Ρούς, η οποία θέλει να φύγει επικίνδυνα απέναντι στην Κουτσόφτα, καθυστερείται τώρα για την Ροσέλα Γιάν και πάλι η Ρούς, πολύ καλή άμυνα από την Φατού, η οποία θα αναχαιτήσει σε πολύ σημαντικό χρονικό σημείο και θέση την Ρούς. Επιμένουν οι Apollon Ladies. Αγιάν από απόσταση, το σιούτ η Κουτσόφτα απομακρυνεί. Υπάρχει ποδοσφαιρίστρια στο έδαφος από πλευράς της Barcelona FA. Βλέπουμε πάντως σε επανάληψη το σιούτ από την Ροσέλα Γιάν και την απομάκρυνση της Εύα Κουτσόφτα. Σταματά τώρα το παιχνίδι από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Πλάγιο το οποίο εκτελεί πολύ πολύ γρήγορα η Κικινοσίδου, η Ορδάνους. Στο νέο της ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου την συνηθίσαμε και στους αγώνες του Champions League. Κινοσίδου. Κακή για μια ακόμη φορά η πάσα. Φεύγει μόνη η Φρίτα. Ευκαιρία εδώ για την Barcelona FA απέναντι στην Μανταλένα Χρήστου. Τρομερή άμυνα την Δανάη Σιδηρά. Στο 81ο λεπτό η Σιδηρά. Πάμε να δούμε την προηγούμενη φάση. Είναι πίσω από την γραμμή του κέντρου, οπότε δεν υπάρχει κανένα offside για την Φρίτα. Και κοιτάξτε εδώ την τρομερή άμυνα από την Δανάη Σιδηρά. Με μπόλικη δόση ρίσκου της βγήκε όμως. Του Μάζου εκτελεί η κεφαλιά, η Μανταλένα Χρήστου δύσκολα, δεύτερη κεφαλιά. Υπάρχει υπόδειξη offside στην συνέχεια σε βάρος της Έλλο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 87ο λεπτό να κλέψει το παιχνίδι η Barcelona FA. Πάμε να δούμε σε επανάληψη την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ η εκτέλεση της του Μάζου, η κεφαλιά από την Έλλο με απόκρουση εκεί της Μανταλένας Χρήστου. Η μπάλα χτύπησε και στο οριζόντιο δοκάρι στην επαναφορά. Ήταν σε θέση offside η Έλλο. Εκεί σταμάτησε η... Δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Δημήτρης Κυριάκου και να στείλει τις δύο ομάδες στην διαδικασία των πέναλτι. Ίσως να ήταν η τελευταία φάση, λογικά ήταν η τελευταία φάση. Η Φατού εκτελεί και σφυρίζει ταυτόχρονα την λήξη ο Δημήτρης Κυριάκου. 1-1 το αποτέλεσμα. Στο 47 η Φρίτα με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου πέτυχε το 0-1 για την Barcelona FA. Στο 71 η Ροσέλα Αγιάν, η Αγγλίδα, πέτυχε μέσα από την περιοχή με πολύ δυνατό σιούτ το 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα η Δανάη Σιδηρά ετοιμάζεται απέναντι στην Κουτσόφτα. Έτοιμη να εκτελέσει η Σιδηρά το πρώτο πέναλτι. Λίγα μέτρα φόρα, θέλει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τις Apollon Ladies. Η Φρίτα απέναντι στην Μανταλένα Χρήστου για το πρώτο πέναλτι της Barcelona FA. Εδώ η Μανταλένα Χρήστου, λίγα μέτρα φόρα από την Φρίτα. Εκτελεί από κρού η Μανταλένα Χρήστου. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, στο κέντρο της εστίας έπεσε σωστά η θεματοφύλακας των Apollon Ladies και αποκρούει. Ετοιμάζεται για να εκτελέσει τον Apollon Ladies απέναντι στην Εύα Κουτσόφτα. Λίγα μέτρα φόρα από την Λαγκόνια. Εκτελεί μπάλα στα δίκτυα, έπεσε σωστά η Εύα Κουτσόφτα. Νικήθηκε όμως από την εκτέλεση της Λαγκόνια. Μανταλένα Χρήστου. Άντρια Μιχάηλ με καλή απόδοση στο παιχνίδι. Εκτελεί μπάλα στο δοκάρι. Χαμένη και η δεύτερη εκτέλεση
από πλευράς της Μπαρτσελόνα FA. 2-0 η αρχηγός των Λέιτης. Λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί από Κρούι η Κουτσόφτα. Χαμένο πέναλτι, πρώτο στην διαδικασία. Η αρχηγός της Μπαρτσελόνα FA, η Μαρία Ιωάννου, αν έχω διακρίνει σωστά, είναι αυτή που κατευθύνεται για να εκτελέσει. Με τον αριθμό 3, όντως τι είναι. Σκηνοθέτει για το κοντινό πλάνο. Εκτελεί Ιωάννου από Κρούι η Μανταλένα Χρήστου. Δεύτερη απόκρουση στην διαδικασία των πέναλτι. Είμαστε στο 2-0, μένουν δύο εκτελέσεις. Εάν ευστοχήσει η Κοινοσίδου γίνεται το 3-0 και ο τίτλος πάει στις Απόλλων Ladies. Εκτελεί η Κοινοσίδου. 3-0 στην διαδικασία των πέναλτι. Οι Απόλλων Ladies κατακτούν το Super Cup 2017-2018. Συνεχίζουν εκείνο το τεράστιο σερί. Από το 2009 αυτή η ομάδα δεν έχει χάσει τίτλο στις εγχώριες διοργανώσεις. Συνεχίζει και σήμερα, έστω και μέσα από την διαδικασία των πέναλτι, κερδίζει 3-0. Έχουμε κοντά μας, Ανδρέα, τον προπονητή της Μπαρτσελόνα FA, Αλέξη Χριστοδούλου. Coach, η ομάδα προσπάθησε σήμερα, πολύ καλή εμφάνιση, ωστόσο στο τέλος στην διαδικασία των πέναλτι δεν τα καταφέρατε. Δυστυχώς η διαδικασία των πέναλτι είναι 50-50. Εμείς αστοχήσαμε στα πρώτα τρία πέναλτι, χάσαμε. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα προσπαθήσουμε κάθε παιχνίδι να βλέπουμε διαφορετικά. Με συγχαρητήρια στις παιχτρές μου, συγχαρητήρια και στο Απόλλωνα που κατάκτησε το Super Cup. Θα βρεθούμε ξανά μετά από δύο εβδομάδες στο γήπεδο το δικό μας. Ελπίζω εκεί να πάμε όλα καλά και να πάρουμε την νίκη. Είδαμε πολύ καλή εμφάνιση σε σχέση με τον περσινό τελικό κυπέλλου. Η ομάδα βελτιωμένη κόντρα στη μόνιμη προαθλήτρια τα τελευταία χρόνια Απόλλων. Λέει πώς βλέπετε τη συνέχεια του προαθλήματος από τη δική σας πλευρά. Η βελτιωμένη ομάδα είναι, έχει εδώ τρεις μήνες που δουλεύουμε. Μπήκαμε στην προετοιμασία στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, η διοίκηση έκτισε πέρσι αυτή την ομάδα για μεγάλους στόχους. Σιγά σιγά προσπαθούμε να έχουμε το κυπριακό στοιχείο μέσα που ο Απόλλωνας έχει 13 ξένες νομίζω. Προσπαθούμε να έχουμε την αρχηγό της Κύπρου, διεθνικής Κύπρου και άλλες διεθνείς. Νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι, ο πύχης είναι ψηλά, νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ καλή για την ομάδα μου. Είδαμε και αρκετό κόσμο σήμερα να βρίσκεται στο γενετικό στάδιο Παρεκκλησιάς, να στηρίζει τις προσπάθειες των δικών σας παιχτριών. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Είμαι χαρούμενο για αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ δίπλα μας. Πιστεύω ότι να συνεχίσει να είναι στο γήπεδο μας, στην έδρα μας. Έχει ομάδες πρώτης κατηγορία που δεν μπορούν να έχουν έτσι τόσο πολύ κόσμο στα γήπεδα. Εμείς με τις εμφανίσεις μας, με το οικογενειακό κλίμα που έχουμε, φέραμε αυτόν τον κόσμο κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλέξη. Καλή συνέχεια και εσάς. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ανδρέα, για αυτό το γρήγορο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα για την απονομή. Η Λάουρα Ρούς ετοιμάζεται να παραλάβει το Super Cup. Οι Apollo Ladies κατακτούν την ασπίδα το Super Cup 2017-2018. Αδερφό Ανδρέα Σταύρο. Έχουμε κοντά μας, Ανδρέα, τον προπονητή της Απόλλων Ladies, Πανίκο Κιμονός, να μας κάνει ένα σχόλιο για τον σημερινό αγώνα. Coach, η ομάδα σας τα βρήκε σκούρα στην αρχή απέναντι στην Μπαρτσελόνα FA. Δυσκολεύτηκε, χρειάστηκε την διαδικασία των πέναλτι για να κατακτήσει αυτό το Super Cup. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Ναι, νομίζω είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Η αλήθεια ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας. Στα παιχνίδια του Champions League ήμασταν πολύ καλύτεροι. Θα δούμε τι φταίει και θα τα διορθώσουμε, είμαι σίγουρος, πολύ σύντομα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο. Τα τελευταία 10 λεπτά του πρώτου ημίχρονου ήμασταν καλύτεροι, είχαμε δύο τρομερές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ευτύχησαν να προηγηθούν, αυτό δυσκόλεψε τα πλάνα μας. Αλλάξαμε το σύστημα, κάναμε εσωτερικές αλλαγές, ισοφαρίσαμε. Μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα πω ότι αδικούμαστε που τέλειωσε η ισόπαλο. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, έστω και αν η εμφάνισή μας δεν ήταν αυτή που προσδοκούσαμε. Από εκεί και πέρα, στη διαδικασία το πέναρτι είναι 50-50. Ήμασταν πολύ πιο εύστοχοι από ό,τι φάνηκε και πήραμε το παιχνίδι για το Super Cup.
Η Μπαρτσελόνα αποδείχθηκε σκληροτράχηλη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένετε και από τις άλλες ομάδες του πρωταθλήματος παρόμοιες εμφανίσεις? Περιμένετε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα? Σίγουρα το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει ανέβει πολύ. Νομίζω δεν θα είναι όπως παλιά που υπήρχε το μονοπόλιο Apollon Ladies. Υπάρχουν καλές γυναίκες ομάδες όπως είναι η ΑΕΑ, το ΘΟΗ. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και υποδέστερες, αλλά νομίζω ότι φέτος θα γίνει ένα ωραίο πρωτάθλημα. Χτίσατε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup, είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ασφαλώς και οι στόχοι είναι οι ίδιοι όπως κάθε χρονιά. Εννοείται ότι πρωτάθλημα και κύπελλο είναι οι επόμενοι δύο στόχοι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ανδρέα, για αυτό το ρεπορτάζ από τον Πανίκο Κίμωνος. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα, ότι δεν ήταν οι ίδιες οι εμφανίσεις αυτές που είχαν οι Apollon Ladies στο Champions League με την σημερινή. Ωστόσο, στο τέλος ευτύχησαν και κατάφεραν να πάρουν τον τίτλο. Σε δευτερόλεπτα θα έχει και τον Ανδρέα Μαραγκό, τον πρόεδρο των Apollon Ladies, κοντά του. Ο Ανδρέας Σταύρου, τους βλέπουμε, τους δίνουμε τον λόγο. Ανδρέας, ακούμε. Έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της Apollon Ladies, τον Ανδρέα Μαραγκό. Πρόεδρε, η ομάδα τα κατάφερε. Κόντρα σε μια σκληροτράχηλη ομάδα. Αποδείχθηκε πολύ σκληρός αντίπαλος η Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, στη διαδικασία του πέναλτι, καταφέρατε να κατακτήσετε το Super Cup, τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Είμαστε χαρούμενοι ότι κατακτήσαμε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος, διότι βλέπω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο προχωρά. Έγινε ένα παιχνίδι διαφήμιση του γυναικείου ποδοσφαίρου, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κλειστό, ένα παιχνίδι που δεν είχαμε μεγάλα σκορ, ένα παιχνίδι το οποίο οι ομάδες ήταν ισοδύναμες. Συγχαρητήρια στην Μπαρτσελόνα, διότι έδειξαν ότι μπορούν, ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο ανεβαίνει, ότι μπορούμε μαζί να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια στις ποδοσφαιρίστες της δικές μου, στον προπονητή. Φάνηκε ότι το θέλαμε περισσότερο εμείς, αν και έχουμε κατακτήσει τόσα πολλά. Είχαμε ψυχραιμία στο τέλος και στη διαδικασία το πέναλτι το δείξαμε. Περιμένετε ασφαλώς πιο ανταγωνιστικό για το πρωτάθλημα στη φετινή περίοδο, βλέποντας και την σημερινή εμφάνιση της Μπαρτσελόνα. Ναι, περιμένουμε και θέλουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η ομάδα πρωταθλητής της Κύπρου βλέπετε όταν παίζει ευρωπαϊκούς αγώνες, διότι δεν είχε μέχρι τώρα δυνατά παιχνίδια στην Κύπρο. Τώρα με το που δυνάμωσε η Μπαρτσελόνα, βλέπω και άλλες ομάδες να έχουν φέρει ξένες ποδοσφαιρίστριες, να έχουν δυναμώσει, να γυμνάζονται επαγγελματικά, να ακολουθούν ψηλά πρότυπα, ούτως ώστε το γυναικείο πρωτάθλημα να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Ποιον θεωρείτε τον κυριότερο αντίπαλό σας στη φετινή περίοδο για την διεκδίκηση του προαθλήματος? Θεωρώ ότι θα είναι η Άννα και αλλά και η Μπαρτσελόνα. Η Άννα έχει χρόνια που είναι στο προάθλημα, έχει αλλάξει διάφορα ονόματα μέχρι στιγμής. Η ομάδα της είναι πιο εμπειρή. Θεωρώ ότι θα είναι αυτές οι δύο ομάδες, η Άννα και η Μπαρτσελόνα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ και τη Cita Vision που κάλυψε το γεγονός. Ευχαριστώ και την Κυπριακή Ομοσπονδία που έχει επιτέλους ενσκύψει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και επειδή αυτή η παραγωγή είναι με δικά της έξοδα, θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτά και από τον πρόεδρο της Apollon Ladies, Ανδρέα.